Να σταθούμε λοιπόν σε αυτέ τι επαφέ που έχει ο Λίβιο Πρόεδρο εδώ στην Αθήνα με τη βοήθεια τη Αλεξία Στασούλη να καταλάβουμε τι υπόθηκε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλεξία και πώ διερμηνεύεται. Νίκη στι δηλώσει που έκανε ο Πρωθυπουργό με τον κύριο Μέννεφιν, δεν έκανε καμία αναφορά στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μέσα στι διευρυμένε συνομιλίε, ο πρόεδρο τη Λιβύη φέρεται να είπε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν μπορεί να ακυρωθεί, διότι είναι μια μεταβατική κυβέρνηση και σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχουν υπογράψει, ο μοναδικό στόχο αυτή τη μεταβατική κυβέρνηση είναι να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογέ το Δεκέμβριο. Δεν έκανε όμω καμία αναφορά επίση εάν η Βουλή τη Λιβύη. Θα επικυρώσει ή όχι τα σχετικά έγγραφα. Επομένω, το θέμα αυτό είναι ακόμη ανοιχτό. Συμφώνησαν να συσταθούν επιτροπέ εμπειρογνωμόνων των δύο Υπουργείων Εξωτερικών για να ξεκινήσουν τι διαβουλεύσει άμεσα για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Όμω, δεν πρόκειται να υπογράψουν καμία διεθνή συμφωνία πριν από το Δεκέμβριο, mm -hmm. διότι, όπω είπαμε, είναι προσωρινή κυβέρνηση. Τώρα, Νίκη, το 2010, οπότε και σταμάτησαν yeah, οι διαβουλεύσει yeah, 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 μεταξύ yeah. των δύο χωρών. Δύο ήταν τα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ο κόλπο τη σύρτη. Με τη Λιβύη να τον θέλει κλειστό τον κόλπο τη Σύρτη, τον βλέπετε νότια, yeah. και ήθελε να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσει με κλειστό τον κόλπο τη Σύρτη. Και το δεύτερο, βλέπετε τα μικρά αυτά νησιά, η Λιβύη δεν αναγνώριζε ότι τα νησιά αυτά έχουν επίρρεια... Η Γάβδο, η Σχίζα, η Σαπιέντζα κλπ. Τώρα που ξεκινάνε και πάλι οι διαβουλεύσει, yeah. υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα. Το τουρκολιβικό μνημόνο που έχει υπογράψει η Λιβύη δεν αναγνωρίζει επίρρρεια ούτε και στην Κρήτη. Yeah. Επομένω η Λιβύη θα πρέπει να, το, να τα ζυγίσει και θα δούμε πόσο θα πρέπει να αντισταθεί και στην τουρκική πίεση.